Την απόφαση 295 του 2010 του εφετείου Αιγαίου, η Δέσχη Ανδρείων πρέπει να παραδώσει το οίκημα και στην οικογένεια Καμπάνη και όπως είπαμε το αργότερο 15 Σεπτεμβρίου. Τώρα, από την ημέρα που πήραμε την απόφαση του εφετείου έχουν γίνει 4-5 συνελεύσεις να δούμε, να βγάλουμε μια απόφαση και να κρίνουν και τα μέλη της Δέσχης πού θα πάμε να στεγάσουμε αυτό το σύλλογο, ο οποίος σύλλογος χρονολογείται από το 1925. Προς το παρόν υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία λύση είναι η πρόταση του κυρίου Γιατζίδη να μας παραχωρήσει το κτίριο που είναι απέναντι από την αστυνομία, αφού επισκευαστεί, να στεγαστεί η Δέσχη σε αυτό το χώρο. Φυσικά το κτίριο αυτό είναι πολύ ωραίο, μεγάλο, έχει αίθουσες και εάν βρεθούν και τα χρήματα, γιατί χρειάζονται αρκετά χρήματα για την επισκευή του, έχουμε πρόγραμμα να αξιοποιήσουμε και αυτό που λέγεται Δέσχη Ανδρείων. Η δεύτερη λύση είναι η εξής. Ο κύριος Κρεμέζης μας παραχωρεί το κάτω χώρο του σπιτιού του και την αυλή του, χωρίς αμοιβή φυσικά, από ό,τι μας είπε, και επαόριστον να στεγαστεί η Δέσχη εκεί πέρα.